Το λάδι λαδάκι, λένε οι καταστηματάρχες στην εστίαση, βλέποντας τις αυξήσεις στην τιμή του να μην έχουν τελειωμό. Αρκετοί είναι εκείνοι που αγωνιούν για την επόμενη μέρα της επιχείρησής τους, ενώ ακόμα και όσοι χρησιμοποιούν δικό τους λάδι δεν έχουν αποθεματικό για να βγάλουν το χειμώνα, λόγω της αύξησης του συνολικού κόστους των αγαθών. Το ελαιόλαδο έχει κάνει μια αλματώδη αύξηση το τελευταίο καιρό. Έχει ανέβει 3 φορές συγκριτικά με πέρυσι. Μιλάμε τώρα ότι τα 50 λίτρα πέρυσι πουλιόταν γύρω στα 300 με 350 ευρώ, το αντίστοιχο φετινό πουλιέται γύρω στα 350 με 400 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Μιλάμε τώρα για ένα προϊόν το οποίο είναι πρώτης ανάγκης για μας. Δεν μένει στον συνάδελφο κάτι για να έχει αποθεματικό για το χειμώνα, διότι έχει να πληρώσει υπέρογκα χρέη. Εγώ ευτυχώς είχα πάρει μερικούς δενεκέδες προληπτικά με τιμή της... Από το 3,40 ξεκίνησε, 4 μέχρι 6. Από εκεί και μετά δεν έχω πάρει. Αλλά η τιμή που πάει να που λένε, θα κλείσουμε όλοι. Είναι απαγορευμένος καρπός. Με το ελαιόλαδο να αποτελεί πλέον είδος πολυτελείας, οι καταστηματάρχες προσπαθούν με νύχια και με δόντια να διατηρήσουν την ποιότητα του φαγητού που προσφέρουν, καθώς τα πιάτα τους βασίζονται στην κριτική διατροφή με κέριο θεμέλιο το αγνό λαδάκι. Αρνούμενοι να χρησιμοποιήσουν κατώτερης ποιότητας προϊόντα, φοβούνται πως θα αναγκαστούν να κάνουν αυξήσεις στους τιμοκαταλόγους τους. Το ελαιόλαδο είναι ένα βασικό προϊόν για τα καταστήματά μας. Έχουμε επενδύσει στην κριτική διατροφή. Ο βασικός πυλώνας είναι το ελαιόλαδο. Και όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την τιμή θα συμπαρασύρει και συναχωριέμαι που το λέω από το Φεβρουάριο και μετά τους τιμοκαταλόγους μας. Φασόλια με το κρέας, φασόλια με τις πατάτες, μπάμιες με τις πατάτες, μπάμιες με το κρέας. Όλα αυτά θέλουν λάδι. Ροβίθια να ψήσεις, λάδι θέλουν. Φασόλες να ψήσεις, λάδι θέλουν. Ό,τι και να ψήσεις, λάδι θέλουν. Ανησυχούμε όλοι πάντως. Και όποιος λέει δεν ανησυχεί, λέει ψέματα. Πολλοί είναι εκείνοι που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς και αναγκάζονται να κλειδώσουν τα μαγαζιά τους τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας κατά το δύσκολο χειμώνα, αναμένοντας το Φεβρουάριο για να πάρουν μία ανάσα. Από πέρυσι έχουν ξεκινήσει οι συνάδελφοι και κάνουν το εξής. Δεν ανοίγουν το χειμώνα και αυτοί που ανοίγουν, ανοίγουν μόνο Σαββατοκύριακα ή ανοίγουν μόνο τα μεσημέρια. Κρατάνε δηλαδή το μαγαζί τους ανοιχτό μόνο τα μεσημέρια μέχρι 6-7 η ώρα και προσπαθούν να το κρατήσουν με ιδίαν προσωπικό από την οικογένειά τους και με κάποιο άλλο προσωπικό. Και ανοίγουν και μόνο τα Σαββατοκύριακα. Είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι που ανοίγουν μόνο πουσουκού, παρουσιακό Σαββατοκύριακο δηλαδή, και έχουν κλειστά τις άλλες μέρες. Έτσι ώστε να επιβιώσουν μέχρι να έρθει ο Φεβρουάριος, λίγο πριν το καρναβάλι μας.